Τώρα βλέπουμε το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Μάρκο Μαρίν. Γκαρσέλα Γκονζάλες. Μάρκο Μαρίν. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Τον άδειασε κανονικά. Καταλήγει σε πλάγιο. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Καταλήγει σε πλάγιο. Μάρκο Μαρίν. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μάρκο Μαρίν. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Μάρκο Μαρίν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Με τέτοιες έντρες, κακά τα ψέματα, δεν έχεις καμία τύχη στο παιχνίδι. Όμορφες πάσες. Φορτούνης. Φορτούνης! Τι κεραυνός ήταν αυτός. Τι τελείωμα κι αυτό. Έβαλε μέσα όλη την απαράμιλη κλάση του και την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Αυτά τα σούτ όταν η μπάλα περνά ανάμεσα από σώματα αμυντικών είναι πάντα πολύ ύπουλα για τον goalkeeper, γιατί έχει ελάχιστο χρόνο να αντιδράσει από τη στιγμή που θα δει την μπάλα. Βέβαια, εδώ σηκώνει πολλή συζήτηση για το αν θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα σε αυτή τη φάση. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο σκορ στο 1-0. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Λέω. Γκαρσέλα Γκονζάλες. Κάνει τη μακρινή παλιά. Φορτούνης. Με ένα έξοχο τάκλιν. Βγάζει την ομάδα του από δύσκολη θέση. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Φορτούνης προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Πάει για κεφαλιά. Πολύ άτσαλη προσπάθεια. Πώς τα κατάφερε έτσι. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα.
Καταλήγει σε πλάγιο. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Καταλήγει σε πλάγιο. Μεγάλη ευκαιρία. Υποδειγματική επέμβαση. Τα κατάφεραν. Μάλιστα. Έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας 2 γκολ. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη στιγμιαία αδράνεια. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Μάλιστα, έχουν βάλει 2 χωρίς να δεχτούν κανένα. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει και τους αντιπάλους. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Γκαρσέλα Γκονζάλες. Λέω. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Γκαρσέλα Γκονζάλες θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Γκαρσέλα Γκονζάλες. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Φορτούνης πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Καλή προσπάθεια εδώ. Αν έβρισκε και το συμπαίκτη του, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Γκαρσέλα Γκονζάλες. Λέω. Γκαρσέλα Γκονζάλες. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Θα διώξει την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Απομακρύνουν την μπάλα. Κάτι ψήνεται εκεί στον πάγκο τους. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Διώχνουν την μπάλα μαζί και τον όποιο κίνδυνο. Απομακρύνεται η μπάλα. Συρτή κάθε την παλιά. Σεντράρι. Κάνει κεφαλιά ψαράκι. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιτιθέμενος. Φέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση.
Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τη στέλνει προς τη μεγάλη περιοχή. Φορτούνης. Συρτή κάθε την παλιά. Φορτούνης. Προωθεί την μπάλα. Τη βρίσκει στο πιάτο του. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν τώρα 3-0 το σκορ. Αν το είχε βάλει, μάλλον θα είχε λήξει το θέμα τώρα. Πολύ δύσκολο να το γυρίζεις αν θέλεις 3 γκολ. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει. Είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τις αντίπαλες άμυνες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν οι αντίπαλοι το βλέπουν και στον ύπνο τους. Θα καθαρίσουν τη φάση προσωρινά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Γκαρσέλα Γκονζάλες. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Η μπάλα προς τα μέσα. Τη στέλνει μακριά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίχτη του εκεί στα πλάγια. Με χώρο μπροστά του. Κάνει μια συρτή σέντρα. Απομακρύνεται προσωρινά ο κίνδυνος. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Να και το σφύριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Μία εξαιρετική απόδοση εδώ σήμερα και ο προπονητής θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από χαρούμενος μετά από μία τέτοια άξια νίκη. Η ομάδα αμύνθηκε πάρα πολύ καλά σήμερα. Οι αμυντικοί έκαναν υπέροχη δουλειά. Σταμάτησαν ψηλά τους αντίπαλους επιθετικούς. Και ταυτόχρονα δημιούργησαν επικίνδυνες προϋποθέσεις ευνηδιασμού όταν έπαιρναν την μπάλα. Κάπου εδώ τελειώνει η ζωντανή μας.